Σινό. Κι άλλα, σαν αετοφολιές σε πανύψηλα απόκρημνα βράχια. Αναλόγως με τον δρόμο της ασκήσεως που επιθυμεί ο μοναχός να ακολουθήσει, κατευθύνεται. Ο επιθυμών την τελεία μόνωση, την άκρανη ησυχία και την άσκηση την αυστηρή, καταφεύγει στην έρημο, σε δυσπρόσιτους τόπους, στα ερημητήρια. Στις κήτες κατευθύνει τα βήματά του ο μοναχός που επιλέγει το στενό οικογενειακό περιβάλλον με τον γέροντα πατέρα που τον οδηγεί και την ολιγομελή αδελφότητα συναγωνιστές και συνοδοιπόρους. Αυτός που επιλέγει την μέση και βασιλική νοδό της μοναχικής πολιτείας προτιμά τα κοινόβια μοναστήρια, στα οποία κατά τον Μεγάλο Βασίλειο κτίσεως μεν ιδιώτης εξόριστε, γνώμης δεν αντίωσης απελήλατε, ταραχίδε πάσα και φιλονικία και έρηδες εκποδών εστίκαση, κοινάδε τα σύμπαντα, ψυχέ, γνώμε, σώματα και όσοι στα σώματα τρέφεται και θεραπεύεται. Κοινός ο Θεός, κοινών το της ευσεβίας εμπόρευμα, κοινή η σωτηρία, κοινά τα αγωνίσματα, κοινή η πόνη, κοινή η στέφανη, εις η πολλή και ο εις ου μόνος αλλεν πλήωση. Αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατές, στην συνομιλία μας με τον πατέρα Πρόδρομο εδώ στην καλύβη του, την καλύβη των Αγίων Αναργύρων, των Ιαματικών, στη Νέα Σκήτη. Γέροντα, γιατί στο Άγιο, εφόσον στο Άγιον Όρος το κατεξοχήν τιμόμενο πρόσωπο, πέραν του Κύριου βεβαίως, του Εντριάδη Θεού, τον οποίο λατρεύετε, εσείς οι Αγιορείτε Πατέρες, το κατεξοχήν τιμόμενο πρόσωπο είναι η μετά Θεών Θεός ή τα δευτερία της Τριάδος Έχουσα, η κυρία Θεοτόκος, η καθηγουμένη σας, έτσι δεν είναι? Ναι. Γυναικείο πρόσωπο. Το ωραιότερο και ιερότερο ασφαλώς γυναικείο πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας. Ναι. Γιατί λοιπόν ενώ τιμάτε κατεξοχήν την Παναγία και μετά όλους τους Αγίους, την Τιμιωτέραν των Χερουβίων και ενδοξωτέραν συγκλίνεται στον Σεραφείμ, γιατί δεν επιτρέπετε στις γυναίκες να μπουν μέσα στο Άγιον Όρος? Είναι ρητορικό ασφαλώς το ερώτημα και θέλω να απευθυνθείτε στις αδελφές. Καταρχάς νομίζω ότι είναι λάθος ο όρος ότι δεν επιτρέπουμε. Δεν τους επιτρέπει η Παναγία. Με το αλφαγιώτα, δεν είναι με εφηλόν, με αλφαγιώτα. Δεν επιτρέπεται με αλφαγιώτα. Τρίτο πρόσωπο. Διότι το Άββατο του Αγίου Όρους, περί πολλής λόγος γίνεται έτσι, στους έσχετους καιρούς και ημέρες μας, δεν το κατοχύρωσαν έτσι με συνθήκες απλώς και μόνο ή με κάποιους κανόνες που έβαλαν οι Άγιοι Πατέρες. Επικύρωσαν αυτές τις συνθήκες και τους κανόνες, τις επικύρωσε η ίδια η Παναγία. Όταν θα έχετε ακούσει στα μοναστήρια και στη Μονή Ματωπεδίου συνέβη, η ίδια η Παναγία διασφάλισε το Άββατο.
και εδώ στη Μονή του Αγίου Παύλου, όταν η σύζυγος του Μωάμεθ, του Πορθητού, η Μάρο, θέλησε για αγαθούς σκοπούς να έλθει και να προσφέρει τα δώρα των μάγων εις τη Μονή, τότε εμφανίστηκε η Παναγία και της λέει: «Έως εδώ, βασίλισσα του τόπου είμαι εγώ. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ πέρα». Το ίδιο συνέβη και στην Μονή Βατοπεδίου με κάποια βασίλισσα η οποία ήθελε και άκουσε τη φωνή της Παναγίας. Επομένως, οι ευσεβείς γυναίκες, που πιστεύω δεν έχουν τέτοια ερωτήματα, έτσι, ας απευθυνθούν και ας ζητήσουν το λόγο από την ίδια την Παναγία που διασφαλίζει το άβατο. Τώρα όσον αφορά για τους άλλους ανθρώπους, πρέπει να ξέρουν ότι είναι ένας χώρος ενασκήσεως μοναχών και η γυναίκα όχι, δεν είναι μόνο θέμα πλέον πειρασμού του μοναχού, η γυναικεία παρουσία, που είναι και αυτό βεβαίως. Η γυναίκα έχει, όπου σταθεί και όπου πάει, ας πούμε, προσφέρει. Προσφέρει αγάπη, προσφέρει καλοσύνη, τέλος πάντων περιθάλπτη, και αυτό το πράγμα σε ένα χώρο μοναχικής ασκήσεως δεν έχει θέση. Ύστερα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο για το Άγιον Όρος. Και για τα γυναικεία μοναστήρια ήταν άβατα στον ανδρικό πληθυσμό, και έτσι πρέπει να είναι και στις ημέρες μας. Και ισχύει. Βέβαια, και εν ισχύει. Εν πολύ, σε κάποιες έτσι σοβαρές αδελφότητες ισχύει αυτό το άβατο. Θα μπει ο ιερεύς, έτσι, πνευματικός, θα λειτουργήσει, θα φύγει. Καταλάβατε. Επομένως, μην απορούμε. Εγώ πιστεύω ότι παρόλο αυτό το θόρυβο που γίνεται, το πιστεύω αυτό που είπε, ότι η Παναγία διασφαλίζει το άβατό της, και εμείς ακόμα θέλουμε να το καταργήσουμε και η μοναχή, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η Παναγία δεν θα αφήσει. Yeah.
Αναφέρεσαι στην Παναγία συνέχεια και όπως όλη η λοιπή Αγιορείτε την αγαπάτε όλους ιδιαίτερως, είπα και προηγουμένως. Η Παναγία μεταξύ των πολλών σημείων και στοιχείων που δίνει για να δείξει και εκείνη τη μητρική αγάπη της στον Αγιορείτη μοναχό, στο παιδί της, έχει δώσει και την νεκρική ακαμψία. Μάλιστα. Ευκαμψία, με συγχωρείτε. Ναι, ευκαμψία. Με συγχωρείτε, ευκαμψία. Κάτι που είναι εντελώς παράλογο, παράδοξο, απίθανο για τον κόσμο, που λίγο χρόνο μετά την εκπνοή την τελευταία, λίγο μετά αφού του φύγει η ψυχή, το σώμα ξυλιάζει, όπως λέμε, κοκαλώνει, όπως λέμε, και σε όποια κατάσταση είναι εκείνη τη στιγμή, έτσι μένει. Αν προλάβουν και του σταυρώσουν τα χέρια, έχει καλώς, κλείσουν τα μάτια, το στόμα κλπ. Να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα και δεν έχει ευχαριστές. Σπέβδουν ακριβώς, σπέβδουν. Έλα όμως που δεν συμβαίνει το ίδιο για τους μοναχούς, τους αγιορείτες, που γίνεται, ας πούμε, σήμερα, συμβαίνει σήμερα η εκδημία, αύριο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία, μετά από 24 ώρες τουλάχιστον μπαίνετε μέσα στο μανδύα, που θα ήθελα και εκεί να μας πείτε λίγα λόγια για το συμβολισμό, που δεν μπαίνετε με φέρετρο μέσα στο χώμα, αλλά κατευθείαν κατά γης, κατά κυριολεξίαν κατά γης, ραμμένη μέσα σε αυτό το μανδύα, το πολύπτυχο ένδυμα, το επίσημο το ένδυμά σας, μπαίνετε μέσα στο χώμα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ευκαμψία, αυτό το δώρο της Παναγίας, τι ακριβώς για αυτό σημαίνει, τι σημαίνει? Όπως το είπατε, είναι ένα δώρο από την Παναγία που γίνεται κατ' εξαίρεση εδώ εις τους μοναχούς του Αγίου Όρους, και θα έλεγα όχι μόνο εις τους μοναχούς, έχουμε περιπτώσεις που και λαϊκοί ακοιμήθησαν εις το όρος και είχαν αυτή την ευλογία να μείνουν εύκαμπτα τα σκηνώματά του. Έτσι. Μόνο και μόνο επειδή ήταν στο χώρο δηλαδή. Μόνο και μόνο ότι ήταν στο χώρο. Πιστεύω όμως ότι δεν ήταν απλώς και μόνο εις το χώρο, αλλά ήταν και στη διάθεση, και έτσι με την καρδιά τους αγαπούσαν το όρος. Ζήσαμε εμείς στη Μονή ένα περιστατικό, ένα παιδάκι το οποίο έπαθε κάποιο ατύχημα, και μέχρι που το οδηγήσαμε στην Αθήνα διατηρούσε αυτή την ευκαμψία. Λοιπόν, είναι μια δωρεά πραγματικά της Παναγίας, και αυτό μέσα στις άλλες πολλές ευλογίες που έχουμε μας ενισχύει έτσι την πίστη μας σε αυτό το πράγμα, και ενισχύει και την αγάπη μας προς την Παναγία. Η οποία Παναγία, Γέροντα, έχει υποσχεθεί στους Αγιορείτες ότι εκείνη θα πρεσβεύσει ιδιαιτέρως στον Κύριον, τον Υιό της και Θεό μας, για τα συγγνωστά αμαρτήματα, νομίζω, τα οποία, δηλαδή τα παραμικρά εννοώ, που κανείς ενδεχομένως λησμονεί να πει στον πνευματικό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι δηλαδή η προστάτη σας, θα είναι η χειραγωγός σας στη μέλουσα κρίση, στην αληθινή ζωή. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, Γέροντα, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την επικοινωνία μας, για την οποία για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ θερμώς. Φτάσαμε σε ένα σημείο κομβικό εδώ τώρα προς το τέλος, και σχηματικά το λέω, κομβικό σημείο, με τον θάνατο, με την εκδημία.
Γέροντα, ο θάνατος είναι τέλος ή αρχή? Για τους χριστιανούς θεωρώ ότι είναι αρχή, διότι δεν λέει ο Απόστολος «Σούκα έχουμε αιώδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε, από εδώ είμαστε περαστικοί, θα ζήσουμε 50-100 χρόνια, λοιπόν για να πάμε στην όντω ζωή, στην μέλουσα, στην αιώνιο ζωή». Επομένως για μας είναι μια απαρχή. Γι' αυτό πρέπει πραγματικά εδώ δίνουμε εξετάσεις και πρέπει με επιμέλεια να ζήσουμε την παρούσα ζωή. Και αν ζήσουμε από εδώ κάποιες χάρες, κάποιες χαρές πνευματικές, θα τις ζήσουμε. Αν τις ζήσουμε από εδώ τον παράδεισο, θα τις ζήσουμε και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό οφείλουμε ο αγώνας μας να είναι ανάλογος αυτού που περιμένουμε, αυτής της αιωνίου ζωής. Αξίζει τον κόπο δηλαδή να αγωνιστούμε για την άλλη, για την αιώνια ζωή, σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε από το Θεό σου μας αφήσει εδώ στην παρούσα ζωή. Γιατί να θυμηθούμε το περίφημο, το υπέροχο τροπάριο, νομίζω αν δεν με απατάει η μνήμη, είναι της Κυριακής Μελούσης Κρίσεως, οποία ώρα τότε, το ροψιστικό, και η μέρα φοβερά, όταν καθίσει ο κριτής επί θρόνου φοβερού, βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται. Όταν λέει γέροντα, ποια ώρα τότε, αλήθεια, ποια γέροντα ώρα, δεν εννοώ πλευράς χρόνου, αλλά από πλευράς σημασίας, μεγέθους, να μπορώ να πω. Ναι, ναι. Πραγματικά νομίζω ότι είναι η πιο φοβερή ώρα αυτή. Της κρίσεως ώρα είναι η πιο φοβερή για τον κάθε άνθρωπο. Θα έχετε υπόψη σας ότι κάποιες παραδόσεις και κάποιοι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας θα γίνει κατά την ώρα του εξαψάλμου και θα διαρκέσει όσο διαρκεί ο εξάψαλμος, γι' αυτό υπάρχει άκρα και απόλυτος ησυχία. Δηλαδή την ώρα του εξαψάλμου ενδιαμέσως γράφει εκεί ότι δεν ποιούμε μετανοίες ή σταυρούς στο Δόξα Πατρί. Που... Είναι τη στιγμή που ακούγεται, ναι, το καμπανάκι, γέροντα. Όχι, όχι, όχι. Την ώρα του στην αρχή του όρθρου. Στην αρχή του όρθρου. Λοιπόν, είναι είναι η ιερότερη στιγμή του όρθρου αυτή του εξεψάλμου. Γι' αυτό ούτε προσκυνούμε, όπου σταθεί κανείς, εκεί μένει. Και ένα χαρακτηριστικό που συνέβη εδώ στο Κυριακό της Νέας Κύτταιος, αν δεν απατώμε, που ένα γεροντάκι ακούμπησε με το ραβδί του στο πόδι του άλλου του μοναχού και περίμενε να τελειώσει ο εξάψαλμος, που είναι τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, και να του πει να του πει ότι του, τέλος πάντων του πατάει το πόδι. Ο άλλος, ο υφιστάμενος, δηλαδή, υφιστάμενος, ναι, το πρόβλημα των πόνων, ναι, δεν ομιλούσε, ναι, καθόλου. Δεν ομιλούσε, βέβαια. Δεν είχε καταλάβει, δηλαδή. Τόσο ιερή ώρα είναι. Λοιπόν, φαντάζεστε τι λέει αυτό το πράγμα. Πραγματικά τότε φόβος και τρόμος θα είναι για όλους μας. Αλλά για καθένα μας η Δευτέρα Παρουσία πιστεύω ότι είναι η ώρα του θανάτου. Γι' αυτό πρέπει να είμαι θα έτοιμη. Η μερική κρίση δηλαδή. Η μερική κρίση, βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Oh.
Oh.
γιατί στην εποχή μας ο κόσμος ομιλεί πολύ περισσότερο για τον Αντίχριστο και λιγότερο για τον Χριστό. Δηλαδή η αντιχριστολογία έχει καλύψει κατά πολύ τη Χριστολογία. Να σας το πω σχηματικά. Εσείς έχετε από τον Κύριο το χάρισμα του ομιλήν. Όταν βγείτε να μιλήσετε έξω στον κόσμο, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε σε αυτό που θα πω, αν έχετε θέμα, ας πούμε, εσχατολογικό, τον Αντίχριστο, να το πω έτσι, φαντάζομαι ότι γεμίζει ασφυκτικά ο ναός, η αίθουσα όπου θα ομιλήσετε. Το έχω ακούσει και από άλλους αγιορείτες αυτό. Αν το θέμα είναι ειδικά ο Κύριος ο Χριστός, είναι πολύ πολύ λιγότεροι, ναι, οι ακροατές. Ναι. Μα δηλαδή είναι μια διαστροφή εντός εγωγικών αυτό το πράγμα. Ναι, τι ακριβώς είναι αυτό που μας δέρνει μας έξω? Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχω το χάρισμα του ομιλήν και ούτε το κάνω αυτό, αλλά να σας πω πάνω σε αυτό το θέμα, το ότι έχει κατορθώσει ο διάβολος να ασχολούμεθα με αυτόν. Πραγματικά είναι σημείο της εποχής αυτό το πράγμα. Κατά καιρούς δε υπάρχει ένα τέτοιο, αν θυμάστε πριν μια δεκαετία, ίσως δύο δεκαετίες, που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο περί του Αντιχρίστου. Τι θόρυβος έγινε. Και τρέχαν οι άνθρωποι και πήγαιναν, μάζευαν τρόφιμα για τα σπίτια τους. Δυστυχώς οι χριστιανοί το κάνανε αυτό. Δηλαδή φτάνουν τα όρια του παραλογισμού πολλές φορές. Αυτό πιστεύω ότι είναι καθαρά έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και απαιδευσίας, διότι αυτά τα πράγματα όταν θελήσει ο Θεός θα γίνουν. Από τις ημέρες, οι μαθητές του Χριστού ρωτούσαν πότε αυτά θα γίνουν. Από τότε περίμεναν τον Αντίχριστο. Λοιπόν, τώρα να θέτουμε εμείς σαν τους χιλιαστάς ημερομηνίες και όρια και να λέμε αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ουδής χριστιανός θα καθίσει να ασχοληθεί με αυτά. Να ασχολούμεθα με το θέμα της σωτηρίας μας και το πώς θα, με τα πράγματα που μας προάγουν στην πνευματική ζωή και στη Βασιλεία των Ουρανών και όχι με τον Αντίχριστο. Ο καθένας έχει τον πνευματικό του, έχει τους γείτορες της Εκκλησίας που αν χρειαστεί κάτι θα μας ενημερώσουν και θα μας προφυλάξουν. Δεν χρειάζεται λοιπόν εμείς να ανασκαλεύουμε αυτά τα πράγματα. Τιμή κάνουμε στον διάβολο και θυσία με αυτά που ασχολούμαστε μαζί του. Βέβαια. Γέροντα, είπατε ότι ο καθένας έχει το πνευματικό του και έχει τους πνευματικούς πατέρες γενικώς, τους ηγουμένους με την ευρύτερη έννοια του όρου, το λέγω, στους οποίους οφείλουμε υπακοή. Το λέει άλλωστε η Εκκλησία μας. Πείθεστε τις ηγουμένες και υπήκητε. Ούτε γάρα γρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημώνων λόγων αποδώσοντες. Ξέρετε πόσες φορές, Άγιε Γέροντα, έχω τηλεφωνήματα στην Αθήνα, έχω επιστολές πολλές φορές, μερικές φορές και πολλά τηλεφωνήματα μέσα σε μία ημέρα, από αδελφούς, κυρίως από γυναίκες, που μου λένε το εξής, στερεοτύπος θα έλεγα, καρμπών, λίγο πολύ όλοι. Κύριε Μελίνε, επειδή εσείς ασχολείστε με το Άγιον Όρος ιδιαίτερα, έτσι, έχετε την ευλογία να πηγαίνετε τακτικά στο Όρος, να συνομιλείτε με γεροντάδες, όπως καλή ώρα. Πείτε μας ένα χαρισματικό γέροντα, όχι πνευματικό, γέροντα. Πείτε μας ένα που να έχει χαρίσματα. Ναι. Και τους λέω, πνευματικό έχετε? Λέει, έχουμε. Τότε τι το ψάχνετε το γέροντα με τα χαρίσματα? Ένα λέει για κάτι παραπάνω. Όχι. Δηλαδή είναι μια γεροντοφιλία, συγχωρήστε, ναι, μου την, ναι, έκφραση, ναι, μια γεροντολαγνία, την οποία ασφαλώς, ναι, θα εισπράττετε και εσείς, είμαι βέβαιος. Και θέλω να το είπατε, το αναφέρατε στην αρχή, ακροθυγός, αλλά θέλω να σταθείτε λίγο, γεροντά μου, σε αυτό, για να τον βοηθήσουμε τον κόσμο έξω, ούτως ώστε να καταλάβει ότι άλλο το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο οφείλει να προσέρχεται, ναι, ναι, συνεχώς, και άλλο αν ο Θεός κάποια στιγμή ευδοκίσει, έτσι, έτσι, και βρεθεί στο δρόμο του ένας γέροντας να συζητήσει κάτι ιδιαίτερο, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα όρια και τα συγκεκριμένα όρια, είναι εντελώς διαφορετικό. Τους λέω λοιπόν, όταν με πιέσουν πάρα πολύ, τους λέω, τον τάδε στην Αθήνα, ας πούμε, που ξέρω κάποιες περιπτώσεις, πούμε, έτσι, πολύ 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 εναρέ των κληρικών, αλλά ναι, ο τάδε που είναι στην τάδε οδό, ναι, τον ξέρω, έχω πάει. Αμέσως αρχίζω και αναρωτιέμαι τι λένε στη συνέχεια. Λέω, ο Δίνα, ναι, μου λες που είναι στον τάδε δρόμο, στην τάδε εκκλησία κλπ. Μα και εκεί έχω πάει. Δηλαδή έχουν περιφερθεί σε όλους τους πνευματικούς και μάλιστα εδώ στο Άγιον Όρος έρχονται πολλοί και περιφέρονται από γέροντος εις γέροντα
και από πνευματικού εις πνευματικών. Το χαμόγελο σας βέβαια είναι εύκολο, αλλά θέλω και δύο λόγια να μας πείτε για να απεμπλακεί λίγο ο άνθρωπος από αυτό, τη δίνει αυτή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρες. Όπως προαναφέραμε, για τον καθέναν ο Μωυσής, ο οποίος θα εξαγάγει τον καθένα μας από την έρημο των παθών, θα μας οδηγήσει δηλαδή. Ναι, θα μας οδηγήσει, είναι ο πνευματικός μας. Λοιπόν, χωρίς να αποκλείουμε βέβαια και κάτι καλό να πάρουμε από οποιονδήποτε άλλο κληρικό ή λαϊκό, γιατί και από λαϊκούς πολλές φορές μπορούμε να ωφεληθούμε, το να περιφερόμεθα και να ψάχνουμε για τέτοιους ανθρώπους, όπως πολύ χαρακτηριστικά, να συμφωνήσουν με τα ειδικά μας, αυτό είναι πνευματικός τουρισμός, αλλά όχι μόνο, εξευτελισμός είναι αυτό το πράγμα. Το συναντάμε πολλάκις εδώ στο Όρος και έρχονται πολλοί με τέτοιο πνεύμα και εγώ τους λέω χαρακτηριστικά, θέλετε να σας υποδείξω ανθρώπους που θα προσευχηθούν για σας, τους υποδεικνύω, αλλά ανθρώπους με τέτοια χαρίσματα δεν θα σας, και να ξέρω κάποιον, δεν θα σας τον υποδείξω. Όταν θέλει ο καλός μας τόσο, θα σας τον φέρει στον δρόμο σας. Ναι, είναι τραγική η κατάσταση αυτού που συμβαίνει και κάνουν κακό όχι στους εαυτούς τους μόνο, αλλά δυστυχώς, και λυπούμε που το λέγω αυτό, ότι μπορούν να κάνουν κακό και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να πίστευσαν ότι έχουν κάποιο χάρισμα. Είναι δηλαδή αμφίδρομο το πρόβλημα. Βεβαίως. Βεβαίως. Και δεν... πολλάκις οι κοσμικοί αυτοί οι αδελφοί οι οποίοι βρίσκονται δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση, ψάχνοντας να βρουν διορατικούς και προορατικούς γέροντες, υπάρχει και για κίνδυνο για αυτούς οι οποίοι δέχονται τέλος πάντων αυτούς τους ανθρώπους και γίνεται μία διαφήμιση και έτσι ο ένας φέρνει τον άλλον και βλέπουμε τελικά να πηγαίνουν λάθος άτομα σε λάθος ανθρώπους και σε λάθος οδηγούς και αντί να κοθοδηγούνται δυστυχώς καταποντίζονται. Ναι, και ζουν με την αίσθηση ότι κάνουν κάτι το πνευματικό και κάτι το άγιο και ή ότι έχουν ακόμη άγιο πνευματικό και διορατικό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έτσι θα ήθελα να συστήσω στους αδελφούς που μας ακούνε, ώστε αν δεν έχουν την γνώμη του πνευματικού τους και την ευλογία του πνευματικού τους, να μην ψάχνουν να βρουν τέτοιους ανθρώπους. Έτσι. Αυτή δηλαδή να είναι... βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι θα προσευχηθούν για τα προβλήματά τους, για την ενίσχυση του πνευματικού των αγώνα και όχι να ψάχνουν να βρίσκουν τέτοιους χαρισματούχους ανθρώπους. Αν θέλει ο Θεός, όπως είπαμε, θα τους φέρει στον δρόμο των τέτοιους ανθρώπους. Γέροντα, έλεγε συγκεκριμένα, ναι, ναι, ο Γεροπαΐσος μου το είχε πει προσωπικά σε μένα αυτό το πράγμα, η φελή επιπλέον, το βαρύ το πράγμα πηγαίνει κάτω. Ο Απόστολος δεν λέει, η ζωή ημών και έκρυπτε εν τον Χριστό. Λοιπόν, τι ψάχνουμε να βρούμε διαφημισμένους γέροντες? Και όπως έλεγε ο παπά Εφραίμ, αλίμονος τους γέροντες που η φήμη τους έφτασε στην Αθήνα. Καθώς φτάσαμε στο τέλος της επικοινωνίας μας, Πάτερ Πρόδρομε, γέροντα, θέλω να ευχηθείτε, να μας δώσετε την ευχή σας, την θεοποιηθή, την ιερατική ευχή σας, την αγιορείτικη ευχή σας, να το πω έτσι, και να μεταφέρετε, να μας μεταφέρετε, μάλλον να μας διαβιβάσετε και τις ευχές όλων των αγιορητών πατέρων, των παραδελφών σας, των συνασκητών σας, οι οποίοι προσεύχονται συνεχώς και αδιαλείπτως όταν εμείς στην καλύτερη περίπτωση κοιμόμαστε το βράδυ και στη χειρότερη αμαρτάνομαι και όλη την διάρκεια της ημέρας βέβαια. Θέλω να ευχηθείτε ξεχωριστά για τους άνδρες, για τους αδελφούς, για τις γυναίκες, για τα παιδιά.
κάποιο μήνυμα, Γέροντα, θα ήθελα για όλες αυτές τις, τις ομάδες να το κρατήσουμε, να το φυλάξουμε στην καρδιά μας, όχι να το κρύψουμε βέβαια, σαν το τάλαντο, αλλά να φροντίσουμε αυτή την ευχή, αυτό το μήνυμα να το γονιμοποιήσουμε, να το αυξήσουμε, να το δουλέψουμε, να το καλλιεργήσουμε. Εύχομαι από καρδίας εις όλους, εις άνδρας και γυναίκας, εις όλο τον κόσμο, έτσι, να τους κατακάψει η αγάπη του Θεού. Να έχουν, θα δώσω αγιορείτικες ευχές, να έχουν καλή υπομονή, καλές υπομονές στη ζωή του και καλόν παράδεισο. Και για να έχουν καλόν παράδεισο, ασφαλώς θα πρέπει να έχουν και καλή βιωτή. Ο γέρον Θεοφύλακτος που ζούσε εδώ και τον λέγανε καλόν παράδεισο, έλεγε μήπως Αχυρώνας είναι ο παράδεισος για να πάω εγώ το ζώον. Λοιπόν, ας φροντίσουμε λοιπόν τη ζωή μας, κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, πιστοί στην Εκκλησία, μέσα εις τους χώρους και εις τους κόλπους της Εκκλησίας, μακριά από άλλες οποιασδήποτε οργανώσεις, σχήματα και τρόπους, όπως προαναφέραμε, πιστοί στα μυστήρια, στην Ιερά Εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία, στην προσευχή μας, και έτσι θα κερδίσουμε τον Παράδεισο. Το εύχομαι από καρδία σε όλους. Να μας έχετε γιώτα και στη... Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Και στις γυναίκες οι οποίες δεν έρχονται στο όρος, μπορεί να είναι αγιορείτισες. Όταν προσπαθούν να αγωνιστούν σύμφωνα με τις επιδεγές των Αγίων Πατέρων. Γιατί αυτά μιμούνται και, και οι αγιορείτες πατέρες. Τις επιδεγές των Αγίων Πατέρων. Και είναι η θεολογία εφαρμοσμένη. Γέροντα, να μας έχετε και στο κομποσκήνι, σας παρακαλούμε πολύ, και στην Ιερά Πρόθεση, εσείς ως λειτουργός μυστηρίων Χριστού, να μας έχετε έτσι όλους μαζί, τους εν Αθήνες βρισκομένους, τους ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους αναγνώστες των ταπεινών μου πονημάτων, με αυτές τις ιδιότητες σας παρακαλώ να μας να μας κουβαλάτε στην καρδιά σας. Να είναι ευλογημένο. Θα ευχόμεθα, γιατί είναι όχι δική σας επιθυμία, αλλά είναι καθήκον μας, να ευχόμεθα και εσείς να εύχεστε για μας. Εύχεστε υπεραλλήλων, όπως οι Αθήτες. Λοιπόν, εμείς θα ευχόμεθα για εσάς και εσείς για μας. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα Πρόεδρε. Με ευλογείτε. Ο Κύριος. Ευλογείτε. Το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται εδώ στην Ιερά Καλύβη των Αγίων Ιαματικών Αναργύρων, στη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους, η συνομιλία μας με τον Γέροντα Πατέρα Πρόδρομο. Είχαμε την ευλογία, τη χαρά να διδαχθούμε από τον Γέροντα, ο οποίος μας ερμήνευσε σωτηριώδη νοήματα και μηνύματα με τον άλλα τυγερτημένο λόγο του, τον βιωματικό. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον ευχαριστούμε. Όλους ιδιαίτερως εσάς ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με συνοδεύσετε και σε αυτό το σημείο του Αγίου Όρους, στη Νέα Σκήτη, και να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τα λόγια του Γέροντος Προδρόμου. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το αγιορητικό βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά Πείρα Πατέρων.
Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων». Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άθωνος. Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας για την ανακούφιση χιλιάδων εμπερίστατων συνανθρώπων μας. Κάποιοι συνανθρωποί μας ζητάνε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τη δική μας βοήθεια. Στο πρόσωπο του φτωχού αδελφού μας αντικρίζουμε το πρόσωπο του Χριστού μας. Ζητάμε να μας σώσετε δύναμη, ενισχύοντας τη φιλανθρωπική μας δράση, ώστε να ανταποκριθούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις απαιτήσεις των πτωχών, αδύναμων, πονεμένων, ηλικιωμένων, δοκιμαζομένων αδελφών μας. Δεν ξεχνάμε ότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Δίδεις λοιπόν 5 όβολα γήινα και παίρνεις τον ουρανό. Γιατί, διότι αποδεικνύεις την ταύτιση με τις εντολές του Χριστού που λέει ότι εάν προσφέρετε στον πτωχό, στον ανίσχυρο, σε μένα το κάνετε. Και αυτό είναι το μεγαλείο της χάρης, αυτό δεν έχει ανάγκη τα δικά μας πράγματα. Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας. Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Επικοινώνησε μαζί μας στο 210-4118-646. Ώρα Ελλάδος, 10. Πειραϊκή.